ما الأمور التي ناقشتموها مع يعني في واقع الحال يأتي هذا اللقاء ضمن مسلسل اللقاءات المستمرة مع الرفيق الأمين العام وقيادة الحزب الشيوعي اليوناني؟ Είσαι συνάντηση που είχαμε με την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος, με τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα, έρχεται στα πλαίσια μια σειρά τακτικών συναντήσεων με το κόμμα. والتشاور في وجهات النظر حول ما يدور في المنطقة والعالم بشكل عام. Είχαμε διαβουλεύσεις για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο. مع زيادة بؤر التوتر في هذا العالم وشعال الحروب والاقتراب من الانتخابات الأمريكية في شهر نوفمبر. Συζητήσαμε επίσης τον πολλαπλασιασμό των εστιών έντασης στον κόσμο, πηγαίνοντας όλο και πιο κοντά στις αμερικάνικες εκλογές. لأننا نشترك في حرصنا على مبدأ السلام والأمن الدولي. Εμείς έχουμε κοινό με το κόμμα την διαφύλαξη της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. ولحق تقرير المصير للشعوب كمبدأ. Και έχοντας πάντα ως σταθερό για μας το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών. قد وضعنا الرفيق الأمين العام والرفيق مرينو في صورة الأحداث والمستجدات السياسية الجارية بشأن القضية الفلسطينية. Ενημέρωσαμε τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα και τον σύντροφο Μαρίνο για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην Παλαιστίνη και στην περιοχή. والإصرار الأمريكي الإسرائيلي على محاولة تصفية القضية الفلسطينية. Και την επιμονή της αμερικάνικης ηγεσίας και το Ισραήλ για εξάλληψη του παλαιστινιακού ζητήματος και την εξάλληψη της παλαιστινιακής υπόθεσης. في محاولة لتحقيق مكاسب أكثر لترامب في المعركة الانتخابية للرئاسة الأمريكية. Στα πλαίσια μιας προσπάθειας του πρόεδρου Τραμπ για απόσπαση περισσότερων οφειλών πηγαίνοντας προς τις προεδρικές εκλογές. ولذلك يعني هذا ما شكل الاتفاق التطبيع ما بين بعض الأنظمة العربية وإسرائيل في الفترة الأخيرة كامتداد لصفقة القرن التي أعلن عنها ترامب ونتنياهو. Η εξομάλυνση των σχέσεων μερικών αραβικών κρατών που είδαμε το τελευταίο διάστημα είναι μια προέκταση και συνέχεια της συμφωνίας του αιώνα που ανήγγειλε ο Τραμπ το προηγούμενο διάστημα. كذلك أكدنا على موقف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مما يدور. Επίσης τονίσαμε για την στάση της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης σχετικά με τις εξελίξεις που παρακολουθούμε. رغم كل الجرائم المرتكبة يعني والانتهاكات المرتكبة من جانب الاحتلال وسياسة التوحش الأمريكية. Παρά όλα τα εγκλήματα που διαπράττονται από το Ισραήλ και την άγρια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. وأيضا يعني أمام التطورات في داخل الاتحاد الأوروبي. Και επίσης μπροστά στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. نحن ما زلنا متمسكين بالمفاوضات طريقا للسلام العادل والثابت. Εξακολουθούμε να είμαστε δεσμευμένοι απέναντι στις διαπραγματεύσεις ως μόνος δρόμος για την επίτευξη της ειρήνης. مفاوضات في إطار مؤتمر دولي للسلام. Μιλάμε για διαπραγματεύσεις στα πλαίσια μιας διεθνούς διάσκησης ειρήνης. برعاية الرباعية الدولية. Υπό την αιγίδα του διεθνούς κουαρτέτου. دون أي تفرد أمريكي في هذه الرعاية كما كان سابقا. Χωρίς καμία μονοπόληση των ΗΠΑ σε αυτή την αιγίδα. وقائم على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 إلى جانب دولة إسرائيل. Και πάντα με βάση τις αποφάσεις της διεθνούς νομιμότητας που αφορούν τη δική μας υπόθεση, δηλαδή για την δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967. هذا ما أكد عليه الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75 قبل أيام. Αυτά τόνισε ο κύριος Αμπάς στην τελευταία ομιλία του, στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. ولذلك نحن نقول أنه من واجب المجتمع الدولي ومن ضمنه اليونان والاتحاد الأوروبي. Γι' αυτό λέμε ότι καθήκον της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης είναι να υπερασπιστούν και να προστατεύσουν τη διεθνή νομιμότητα και να προστατεύσουν το δικαίωμα και την αρχή της αυτοδιάθεσης των εθνών. الذي حل علينا منذ 72 عاماً.
και να τερματίσουν αυτή την ιστορική αδικία την οποία υποφέρει ο Παλαιστινιακός λαός εδώ και 72 χρόνια. وتحدثنا عن دور الحزب ومواقفه الثابته الحزب الشيوعي اليوناني ومواقفه الثابته تجاه القضيه الفلسطينيه. Επίσης αναφερθήκαμε التي أكد عليها الرفيق الأمين العام. Επίσης αναφερθήκαμε στις σταθερές και σε θέσεις αρχών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που αφορούν τη δική μας υπόθεση. واستمعنا منه إلى تحليل حول المتغيرات والسياسية في المنطقة وفي العالم أيضا. Επίσης ακούσαμε από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος αναλύσεις που αφορούν την περιοχή μας και τον κόσμο. ونعتقد أننا لنا نفس وجهات النظر فيما يتعلق بتحليل السياسة الدولية والأوضاع القائمة. Θεωρούμε ότι έχουμε ταυτόσιμες απόψεις όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές. لذلك أيضا نتوجه وتوجهنا من خلال الحزب إلى جماهير الشعب اليوناني. Γι' αυτό απευθυνόμαστε μέσω του κόμματος στις μάζες του ελληνικού λαού. للحفاظ وتطوير العلاقة التاريخية القائمة على احترام الشعب اليوناني لثوابت الحرية لشعبنا الفلسطيني. Και γι' αυτό λέμε να διαφυλαχθεί και να αναπτυχθεί η φιλία και η αλληλεγγύη του Παλαιστινιακού λαού με το δικαίωμα της ελευθερίας του Παλαιστινιακού λαού και την δική του υπόθεση. Ευχαριστώ.